Xbox Alas Weekly News. Keep Xboxing. Καλησπέρα Spartans, καλησπέρα Marines, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μια ακόμα Τετάρτη και η συνήθιση ύποπτη είναι και πάλι εδώ μαζί σας. Παρέα μας σήμερα ο Κυριάκος από το Ηράκλειο, ο κουλήφης μας. Ο Θουγού καλησπέρα, του Facebook. Καλησπέρα σε όλους. καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες Κυριάκο μου. Πάμε. Ταμ Σέριν. Γεώργιος Αμαρτζής, κυρίες και κύριοι από Καβάλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, ακόμα και σε αυτό το 26% που έχει ψηφίσει Halo. Ακόμα και σε αυτούς. Δεν φαίνεται, γυαλίζει. Πρέπει να το φέρεις κοντά στην κάμερα. Άρη. Λίγο πίσω. Ωραίο. Λίγο πίσω. Εκεί είσαι. Μπράβο. Εντάξει, μας το έδειξες. Έχει κάνει μεταφορές μετακομίσεις ο Μπάμπης. Κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο σήμερα. Γιορτάζει στα Λάς, κυρίες και κύριοι. Μαυροφορεμένος, δεν ξέρω τώρα γιατί, για τον ΠΑΟΚ, πενθεί. Θα ζω σε αυτός, έπαθε ζημιά μετά. Είναι για να μην κάνει αντανάκλαση το φως, βρε. Αλλά πού να ξέρεις εσύ. Αυτό είναι. Το ότι είναι όλα άσπρα από πίσω σου. Γι' αυτό κάνω αντίθεση. Είμαι το contrast. Το μόνο πράσινο που θα συζητάτε εδώ, σε αυτό το stream, θα είναι μόνο για το Xbox. Τίποτα άλλο. Τράντο φυσικό είναι, ρε. Θα μας πεις καλησπέρα εσύ τώρα ή θα μας κρατάς μουτρά. Καλησπέρα. Ορίστε, Πασόκ μόνο, ρε, λέει ο Βασίλης. Ήλιος. Από εκεί εμπνεύστηκε το σήμα του Xbox. Μίλησα με τον Phil Spencer. Είπαμε, το μόνο πράσινο εδώ μέσα που θα συζητάμε θα είναι μόνο το Xbox. Τίποτα άλλο. Κρασίδι. Το μπλόκαρες. Τον κοιτάω. Πέσανε οι ασφάλειες. Τον κοιτάω. Έσβησε. Γιατί έχει μουχλιάσει το μυαλό του και γίνει πράσινο από το μούχλα το μυαλό του. Ο άνθρωπος το μούχλας. Λοιπόν. Να δώσω ένα σμά. Ή θα πούμε τίποτα για εισαγωγή. Δώσε. Λοιπόν, Spartans. Δικό σας. Είπατε tilt λίγο άλλος. Καλησπέρα, καλό μεσοβδόμαδο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς. Αν και είχαμε απόλυση αυτή την εβδομάδα. Είχαμε τον Κουλήφη εδώ με τη Μέση. Είχαμε τη Δέσποινα εκεί με τα αναπνευστικά, δεν ξέρω τι άλλο έπαθε. Λαριγκίτιδα, λαριγκίτιδα, όλα μαζί τα ισίτιδα. Καΐτιδα, τενοντίτιδα. Περαστικά σε όλους. Καλησπέρα στον Νίκ Καλφ, καλησπέρα στον Τσακυρίδη, την πιτεντάρα μας. Τον τάισε κανείς αυτόν Κουλήφη. Τελικά. Ναι, έφαγε. Έφαγε και μπορώ να πω ότι χόρτασε σήμερα. Ξέρεις τι μου θύμιζε την ώρα που τον έβλεπα. Mm. Όταν είναι γυάλα και πας να δώσεις φαΐ στο χρυσόψαρο που έρχεται από κάτω και κάνει... Αυτό μου θύμιζε. Όταν παίζεις και έχεις την κάμερα, έτσι και είσαι... Α, για... Είναι κάπως έτσι, δηλαδή. Καλησπέρα στον Ευθέρη, καλησπέρα στον Γιώργαρο, καλησπέρα στον Παναγιώτη, η Δέσποινά μας, τον Τάσο, τον Βασίλη, τον Ευθύμη και τον Ευθύμη, οι Ευθύμηδες, την Παυλάρα μας, τον Αντρέα, τον Κωνσταντίνο, τον Πιτσιρικά, τον Άτριχο, τον Γιώργο τον Σιγάλα, τον Ορφέα, είδε λέει το Fallout. Γι' αυτό έβαλα αυτό το post, για να δω ποιοι πιστεύουν ότι το Halo είναι ακόμα καλή σειρά. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Τζεκουρά. Γι' αυτό και το σχόλιο μου, ρε φίλε, στην αρχή. Ναι.
Καλησπέρα, ζωντανό κόντραστ, Κωνσταντίνε, ναι. Το Χριστόφορο, μας... λοιπόν, Χριστόφορε, άκουσε με καλά, για να τα πάμε καλά και να είμαστε και φίλοι. Πάστες, γλυκά, σοκολατίνες και αυτά δεν θα αποστάρεις, κατάλαβες. Πόσταρε. Δεν θα αποστάρεις. Εντάξει, μου είσαι στην άλλη άκρη της γης να πούμε για να έρθει εδώ πέρα μια πάστα θα πρέπει να κάνει 8 χρόνια. Καλησπέρα στον Γιώργο. Καλησπέρα στον Μιχάλη μας που τερμάτισε σήμερα το Elden Ring και έβαλε ακόμα ένα μπάτζ στα γαλόνια εδώ έβαλε ακόμα έλα. Καλησπέρα Αντώνη J. Baking Greek Game Pass Tournament, Mr. Tony. Καλησπέρα στο καλύτερο Metal Radio της Ελλάδας, Metal Legacy Radio, που βγήκε και στα άδυτα του Xbox Ελλάς εκεί η φωτογραφία. είχαμε διαρροή. Είναι εκεί στο πάντος κυπός. Ναι. Γιώργο. Είναι εκεί, Σάμι έφυγε. Έφυγε. Αυτή μερών ήρθαν. Και εγώ θα μας κάνει καλησπέρα στο όμορφο το μωρό, το Γιάννη τον Μπόκα. Καλησπέρα στον Λευτέρη. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν. Να πούμε καλησπέρα και στον Αλεμάρ με τις μουσικάρες καλησπέρα. Του που μας έχει παραχωρήσει εδώ πέρα από το Twitch. Να πούμε καλησπέρα στο Κουκούλη, στο Χρήστο Γόγο, στο Βασίλη Αλβανίδη, στον Γιάννη Καμπιτάκη από Instagram. Γνωρίζει τη διαδικασία. Και ο Χρήστος ο Ναρατζάκης. Μας πηδάτε και μπαίνετε στο YouTube. Λοιπόν, τη διαδικασία τη γνωρίζετε. Το link το έχω βάλει από κάτω. Το πατάτε και έρχεσαι στο YouTube. Ωραία, Φθήμη, τι κάνεις τώρα. Καταστροφή. Καταστροφή έφερες με το ρεβάνι τώρα. Ήμουν εκεί το μόνο, το μόνο ρεβάνι που τρώω, φίλε, από τη Βέρεια. Μακί είναι ρε φίλε. Ναι, ενώ η μάνα μου, οι θείες μου κάνουν ρε παιδί μου. Αν δεν φας ρεβανί στη Βέρεια, είναι τι να σου πω τώρα, σαν να μην φας μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται ρε φίλε. Δεν γίνεται να μην φας ρεβανί στη Βέρεια τώρα. Και ρεβανί και πορτοκαλόπιτες εκεί. Καταστροφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα ήταν ήσυχη γενικά. Δεν είχε... Σαφρούτο, ναι. Σαφρούτο που το τρώει και γίνεσαι σαφρούτο με τα καρπούζι, κάπως έτσι. Αχλάδι. Αχλάδι. εκτός από τη σειρά Fallout που έχει γίνει χαμός παντού, Twitter, Twitter, X, πώς λέγεται αυτό, παντού με τη σειρά Fallout, ακόμα και αυτοί που δεν ήξεραν καν το παιχνίδι, δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ, έχουν δει τη σειρά και έχουν πάθει πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι η σειρά είναι απίστευτη. Και ειδικά και για εμάς που έχουμε ασχοληθεί με το game. Δηλαδή δεν γίνεται να μην το παραδεχτούμε αυτό. Ένα πράγμα σαν το Halo τέλος πάντων. Ναι, πέρασε και δεν άκυξε. Hashtag not. Hashtag not. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το Game Pass το οποίο φόρτσαρε. Λοιπόν, μπήκαν σήμερα το Harold Halibut. Το οποίο, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Όταν το δείτε, το τι υπέροχη δουλειά έχει πέσει σε αυτό το παιχνίδι, είναι φοβερό. Είναι σε τεχνική stop motion, δηλαδή είναι, το κάνουν, πώς το λένε, σκηνή-σκηνή, καρέ-καρέ. Είχε απίστευτα, μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και καλό θα είναι να το τιμήσετε. Το οποίο το έφτιαξε ένας άνθρωπος μόνος του. 14 χρόνια, νομίζω, το έφτιαχνε. Κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι. Βασίλη, FPS boost έχουν πάρει τα Fallout στα παλιά. Δεν έχουν πάρει κάποιο boost στα γραφικά. Να ξέρεις. Για όσους θέλουν να δουν το εικαστικό περίπου του Harold Halibut, είναι αν έχουν δει το Σον το Πρόβατο στα παιδικά ή το Wallace and Gromit. Ναι, αυτό με τις πλαστελίνες. Σαν πλαστελίνες στο open motion. Ναι. Λοιπόν, μπήκε στο PC μέσω του A-Play το Populous The Beginning. Δεν ξέρω τι είναι. Μπήκε όμως στο PC από το A-Play και το Sid Meier's Alpha Centauri.
Sid Meier's, όποιος ξέρει τι είναι, και το SimCity το 3000 το Unlimited μέσω του EA Play. Αυτά μπήκαν χτες. Σήμερα μπήκε το Orcs Must Die, παίξτε το και θα με θυμηθείτε. Όποιος έχει παίξει τα προηγούμενα ξέρει την καφρίλα που έχει μέσα. Το... Είχε ωραίο χαβαλέ. Πολύ καλό. Αύριο μπαίνει το hockey για εμάς τους λάτρεις, που είχαν κάνει τα παιδιά στο Green Game Tournament μια φορά ένα multiplayer και νομίζω 45 λεπτά δεν μπορούσαμε να βάλουμε το αυτογκολ. Ακόμα προσπαθείτε. 0-0 είναι το σκορ. Δανή, γεια σου Ζαπ. Έχει ανακληθεί κάτι μήνυμα του Φόκου εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα τι. Ο ίδιος τα έκανε, ο ίδιος τα έκανε. Ο ίδιος τα έκανε. 23 Απριλίου μπαίνει το Euden Chronicle. Το πάρε μάλλον. 100 Heroes. Το 100 Heroes. 25 Απριλίου Another Scrub Treasure, το οποίο αν δεν κάνω λάθος είναι Souls-like το παιχνίδι. Άρα οι λάτρεις μπορεί να το, μπορεί να έτσι φαίνεται λίγο light, αλλά είναι Souls-like. 26 Απριλίου μπαίνει το Manor Lords, το οποίο είναι κάτι με μεσαίωνα και κάτι τέτοια περίεργα. 30 Απριλίου, παιχνίδαρος, Have a Nice Death. Φοβερό παιχνίδι. Και... στο Game Pass Core, 5 Απρίλιο, Deep Rock Galactic, Super Hot, Mind Control Delete και εννοείται το αγαπημένο Wreckfest. Όποιοι έχετε, είστε καιρό μαζί μας, ξέρετε τα multiplayer που έχουμε κάνει στο Wreckfest. Και το γέλιο που έχουμε ρίξει. Και το γέλιο που έχουμε ρίξει. Τι έχουμε περάσει. Ειδικά, ειδικά με τα σχολικά λεωφορεία εκεί. Έχουμε και καιρό μετά... να παίξουμε Wreckfest, και μετά... Την Πολυθρόνα. Την Πολυθρόνα. Την Πολυθρόνα και το άλλο το που είναι για τα χωράφια. Καζόν. Τη... Καζόν. Τη φρέζα. Καζόν. Όχι, το μεγάλο ρε. Α, τη μεγάλη τη φρέζα. Ναι. Τη φρέζα. Τρελό. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πώς το λένε. Αλεστική μηχανή. Όχι, έχει ένα συγκεκριμένο όνομα ρε φίλε. Φέρεζο αλωνιστική μηχανή. Τρακτέρ. Μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο ρε Τσάκ. Κομπίνα. Κομπίνα λέγεται αυτό. Ναι. Ποιος έκανε κομπίνα. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Κομπίνα, να, και ο Παύλος. Εγώ είμαι City Boy και δεν ξέρω από αυτά. Γιατί λέγεται κομπίνα ρε μαλακά το τρακτέρ. Έτσι δεν είναι τρακτέρ μαλακά. Άλλο το τρακτέρ ρε φίλε. Αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Τι σχέση έχει με τρακτέρ. Δηλαδή, παίρνει το γρασίδι, το χορτάρι και δεν το παίρνει, κάνει κομπίνα. Ότι το ξέρει και η Λεγκολίνα ότι λέγεται κομπίνα και δεν είναι αυτό, το περνάει. Η Λεγκολίνα δεν ξέρει τον Git και ξέρει την κομπίνα. Θα το ψάξω, παιδιά, αλήθεια. Κομπίνα, κομπίνα. Απλά δεν θυμάμαι από πού το έχουν βγάλει έτσι. Το κάνει combine. Το συνδυάζει. Βάζει και γεμιστήρες και τέτοια. Το συνδυάζει και δεν είναι με πι, όχι με μπι. Ναι. Άρα πρέπει να λέγεται κομπίνα. Ναι. Κομπίνα. Τέλος πάντων, έλα, πολύ ασχοληθήκαμε με το Ραχτερ. Και 30 Απριλίου φεύγουν από το Game Pass. 7 Days to Die. Το Besiege. Το Loot River. Το Hockey του 22. Το Πίκου Νίκου. Και το Ravenlock. Παιδιά, Ravenlock, παίξτε το. Όχι ρε το Πίκου Νίκου ρε, ήταν ωραίο αυτό ρε. Όποιος έχει μικρά παιδάκια, ναι, Πίκου Νίκου, ναι, παιδιά. Ναι, Τάσο. Ravenlock, παιδιά, όποιος δεν το έχει παίξει, προλαβαίνετε να το παίξετε, παίξτε το παιχνίδι, είναι φοβερό το Ravenlock. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βράδυ, καλή νύχτα. Λοιπόν, μια που είστε μαζεμένοι τώρα, τρέχει η δράση ζωγραφικής, παιδιά. Έχουμε πάρει ήδη αρκετές ζωγραφιές, περιμένουμε και άλλες. Μέχρι το Σάββατο είναι 20 του μηνός, να μας στείλετε στο xbox.gmail.com τις ζωγραφιές των παιδιών ή τις δικές σας. Το κάναμε λίγο γρήγορα φέτος, έτσι να προλάβουμε το Πάσχα, γιατί τα παιδιά όλα θα πάρουν δώρο μία λαμπάδα Xbox Ελλάς. Προσφορά από το λαγουδάκι του Πάσχα, ξέρει αυτός. Και σε συνεργασία με τα Πραματέλια και την Ιλιακτίδα ΜΚΕ εκεί στη Μυτιλίνη, που μας έχουμε επαφή μέσω όχι του Αντώνη. Αμκέ, είπα. Αμκέ, είπα, βρε. Μικέ, κοπέ, Αμκέ.
Μικέ. Ναι, σιγά μην είπα και Μάικ Τάισον. του Αντώνη του Ζεϊμπέκη από το Greek Game Pass Tournament. Στείλτε τις ζωγραφιές των παιδιών μέχρι και το Σάββατο. Πάμε ένα λιτάκι. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και το βιντεάκι και να προλάβουμε να στείλουμε και τις λαμπάδες και πριν το Πάσχα. Λοιπόν, giveaway Νανιτάκι στο κανάλι του, του Itch. Υπάρχουν οδηγίες στις σελίδες μας και στο Νανιτάκι του Γιώργου. Κάντε follow στο Twitch του Νανιτάκι και στη σελίδα του και παίρνετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το υπέροχο ροζ χειριστήριο. Το οποίο το είδε η κόρη μου και λέει μπαμπά θέλω κι εγώ ένα, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος στο giveaway. Αυτός ο ρατσισμός πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Εντάξει. Λευτεριά. Πάμε. Ρομποτάκι Starfield. Ρομποτάκι Starfield. Περιμένουμε, το αναμένουμε. Όπως σας ενημερώσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μας στείλαν email και συγκεκριμένα εδώ στον Κυριάκο που έχει κάνει την παραγγελία ότι θα καθυστερήσει και θα έρθει, πότε είπε, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ναι, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Όταν έρθει ο Βάσκο Ντε Γκάμα με το καλό, θα κάνουμε ένα unboxing και θα σας κληρώσουμε όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Twitch. Στο κανάλι μας στο Twitch έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στην κλήρωση. Υπενθυμίζουμε εδώ πέρα και το μήνυμα που μας είχαν στείλει στο email, το delay. Ναι. Λοιπόν, επόμενο. Και καλό. Το οποίο έσκασε σήμερα. Όποιος ενδιαφέρεται για αγορά κονσόλας Xbox Series X, γι' αυτό σας είπαμε κάντε μία μπορεί ανακράτη. Να το πάρει 100 ευρώ φθηνότερα, παίρνοντας μέρος στο καινούριο μας giveaway, όπου κάνοντας follow το Xbox Ελλάς στο TikTok και γράφετε σχόλια στο συγκεκριμένο βίντεο που τρέχει για το giveaway, και κάνοντας follow το noxop.gr, τον υπέροχο Κωνσταντίνο και όλα τα παιδιά εκεί που είναι δίπλα μας, βοηθάνε όπως μπορούν και έρχονται και άλλα πράγματα. Με τα δύο καταστήματα, το ένα στο Περιστέρι και στο καινούριο το υπέροχο που είναι στην Κηφισιά. Ναι. Την Εθνική Οδό. Κάντε follow και στο TikTok και το noxop.gr και παίρνετε μέρος για τρεις τυχερούς, τρία κουπόνια με έκπτωση 100 ευρώ το Xbox Series X. 100 ευρώ. Και δώρο και ένα παιχνίδι από τον Κώστα, το οποίο δεν μας το έχει πει, θα σας είναι έκπληξη εκεί μπορεί όταν πάτε να το παραλάβετε. Εντάξει, Πάσχα είναι, μπορεί να θέλετε να πάρετε καμιά κονσολίτσα, 100 ευρώ, 100 ευρώ, μπορεί να μην θέλουν, πολύ. Καλώ το να. Spencer. Μα λέω και εγώ τώρα. Hello, P3, hello, P3. Πώς και είναι εξήνιος τέτοια ώρα. Περίεργο. Όποιος ενδιαφέρεται, και τρεις να βγουν, ας πούμε, μόνο να συμμετέχουν, αυτοί τρεις θα πάρουν τα κουπόνια. Εντάξει, μπορεί να μην θέλουν όλοι να πάρουν τώρα Series X. Καλό είναι να πάρουν μέρος όσοι θέλουν, ή για κανένα γνωστό τους που μπορεί να το σκέφτεται. Η παραγγελία μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά και μέσω του site. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είστε στην Αθήνα για να μπορέσετε να το. Απλά να ξέρετε, είναι μέχρι τέλος Απριλίου τρέχει αυτό. 1η Μαΐου ανακοινώνουμε τα τρία άτομα που θα κερδίσουν τα κουπόνια. Φίλ, παίξε μπαλάτρο ρε ταραμά που το άφησε. Άρα, ωραία. Εν τω μεταξύ και ορθογραφικά σωστά ο Φίλ Σπένσερ, ελληνικά τέλεια, δηλαδή πόνου στα πάντα. Συν τις τρεις προσφορές που τρέχουν τις τελευταίες μέρες με την μπαταρία... Το Elite Core. Το Elite Core και το μπλε το χειριστήριο. Ναι. Το οποίο έχει προνομιακές τιμές για τα mail του Xbox Ελλάς. Έχουμε τα και όλα αυτά στο community. Παιδιά, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε για σας να κάνουμε. Να κερδίσετε κάτι, είναι 5 ευρώ, είναι 10 ευρώ, είναι κάποια έκπτωση από κάποιο μαγαζί, είναι το οτιδήποτε, να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τη αγάπη σας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, δυστυχώς. Αυτά τα όπλα έχουμε, αυτό κάνουμε. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Παπάκι όλοι, όπως λέει και ο Χριστόφορος. Παπάκι όλοι. Επίσης, κάτι μαγειρεύεται πάρα πολύ καλό προς το καλοκαίρι, η Ιορδάνη. Αυτό μυρίζει. Κάτι ψήνεται. Άλλη εκπομπή ήταν αυτή, ρε. Ναι. Μίλα υπεύθυνα, σε παρακαλώ. Μίλα υπεύθυνα. Παιδιά, ετοιμαστείτε για άδειες. Για άδειες, έστω διημέρου,
Άδειες εισιτήρια, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε μέσα στο καλοκαίρι. Στην Αθήνα θα γίνει. Είναι. Δεν έχει σχέση με την Games, με την Athens, πώς λέγεται. Gameathlon. Gameathlon. Δεν έχει σχέση με αυτό. Θα έχει κάτι που θα είναι μόνο Xbox. Και η Microsoft να πάει να χεστεί. Δεν υπάρχει πουθενά. Θα το κάνουμε μόνοι μας. Μαζί με τους φίλους μας. Εντάξει, Microsoft. Εσύ, Phil Spencer, ακούς? Για που μπήκες στο chat. Θα τα ακούσεις τώρα. Τώρα που μπήκες, τώρα θα τα ακούσεις. You feel the president. Τώρα που μπήκες, θα τα ακούσεις. Δεν κάθομαι να περιμένω εγώ κανένας μας στη Microsoft και την κάθε Microsoft. Γιατί πιεσμένους μας έχει. Δεν πειράζει, θα τα κάνουμε μόνοι μας. Phil, you have set ourselves. Now go. Go to the right. Go to the right. Ετοιμαστείτε για άδειες. Ετοιμαστείτε για... Έλα, δεν χρειάζεται. Όσοι είναι στην Αθήνα, θα είναι μπαμπαμ. Όσοι είστε από μακριά, Σαββατοκύριακο θα γίνει. Ετοιμαστείτε για εισιτήρια. Ετοιμάστε γαντάκια, κρανάκια. Εντάξει, φτάνει. Και πολλά υπά. Πολλά λες. Πολλά λες. Ο Σπένσερ, δεν οδηγάζει ρε, εσύ και κάνα τέσλα αυτόματο, ρε Σπένσερ. Τη μόνη πιάνει. Και δεν έχει ούτε σοφέρ. Ούτε σοφέρ. Ατάντια. Λοιπόν, πάμε στη θεματολογία. Ναι, ρε εσύ, Βασίλη, εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Τώρα που το θυμήθηκα. Όπα. Μας έχει δώσει αυτό εδώ πέρα το ακουστικό ο Κώστας από το Noxop. Momo Design. Ακουστικό δεν είναι για τα αυτοκίνητα που... Είναι ασύρματα Bluetooth ακουστικά, τα οποία θέλω να κάνω ένα σύντομο βιντεάκι unboxing, το οποίο θα τρέξει σε κάποιο από τα social μας. Δεν έχει σύνδεση με το Xbox, έτσι, είναι ανεξάρτητο αυτό. Giveaway. Θα το κάνουμε giveaway αυτό, ναι. Και αυτό. Και αυτό. Μαλάκα Χριστούγεννα είναι. Εγώ ρίχνω teaser στις φωτογραφίες μου. Αλλά δεν το παίρνετε χαμπάρι. Δεν σε λένε Phil Spencer γι' αυτό. Ρίχνω teaseράκια στις φωτογραφίες μου. Θα φέρει το λάδι Λοάρος. Ορίστε να φάμε ένα ώρα. Λοιπόν, άντε να βγει το Hellblade που το Digital Foundry τρέχει με 90p και θα βλέπουμε τη μίξα της Senua. Λοιπόν, Fallout 4 έχει εκτοξευτεί στο Xbox μετά τη σειρά, όπως και το Fallout 76, τα οποία παιδιά μέσα σε πότε βγήκε η σειρά? Την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει, ναι, μια εβδομάδα, 10 μέρες. Ούτε 10 μέρες, αποκλειώχει. Όχι, λιγότερο. Από Δευτέρα νομίζω. Τα οποία και τα δύο παιχνίδια εκτοξευτήκαν στο top 20 στο Xbox. Εν τω μεταξύ οι σερβες πας να κατεβάσεις το παιχνίδι και σέρνονται, έτσι. Μπουκώνει. Είναι λογικό, ρε εσύ. Εντάξει. Γιατί είναι και καλή σειρά. Είδα αυτό, το πρώτο επεισόδιο χθες το βράδυ και όσοι έμεινα... δεν είχαν παίξει ποτέ Fallout και είδαν τη σειρά και τους άρεσε, ενδεχομένως σου λέει, όπα κάτσε, για να το ρίξω και μια ματιά στα παιχνίδι τι λέει. Όσο έχει δει έστω και ένα επεισόδιο, αλλά χωρίς spoiler από εδώ, Κυριακό. Μόνο το πρώτο. Όχι. Έχω κατεβάσει. Δεν έχω προλάβει, το έχω κατεβάσει, δεν το έχω προλάβει. Δημήτρη, είχες παίξει Fallout εσύ ποτέ? Είχα παίξει πριν κάνα τρίμηνο, τετράμηνο, το τελευταίο που είχε βγει, μέχρι που βγήκα έξω στον κόσμο, δηλαδή πολύ αρχικό στάδιο. Α, οκ. Okay. Καλά, το Δημήτρη, το Σαμ δεν τον ρωτάω, Bethesda και... και τώρα έρχεται, παιδιά, η κουβέντα για το Halo. Σειρά. Πόσο μαλάκες είναι και δεν εκμεταλλευτήκανε τη σειρά για να ζωντανέψει το παιχνίδι. Και αυτή, το Fallout δείχνει το δρόμο. Δηλαδή πως μία σειρά με ένα παιχνίδι το οποίο είχε ψιλοπεθάνει, η αλήθεια να λέγεται, δεν είχε το ίδιο hype που είχε. Καμία σχέση. Παίζανε, οι καμένοι παίζανε. Το πως το ζωντάνεψε το game πάλι. Φίλε, θα μπορούσαν να έχουν κάνει ένα σκασμό πράγματα με τη σειρά του Halo και να δώσουν, όπως είπες και εσύ, πνοή ακόμα μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ωραία. Πέρα από την τίμια και καλή προσπάθεια που κάνει 343 με τα συνεχόμενα update. Ανταυτού,
Okay, αντικειμενικά έχουν κάνει μια σειρά η οποία είναι για το μέσο θεατή πάρα πολύ εντυπωσιακή, πάρα πολύ πλούσια. Έχει και τη δράση της, έχει και τα συναισθηματικά της, έχει και τα ψυχαναγκαστικά της, τα ψυχολογικά της, έχει τα πάντα της. Για όλους όσους έχουν παίξει τα παιχνίδια και αγαπάνε και ξέρουν τι γίνεται, αυτό το πράγμα είναι έκτρωμα. Οπότε δεν κέρδισαν τίποτα, κατά την άποψη τη δική μου. Έκατσα, το είδα μέσα σε δύο μέρες και λέω Παναγία μου, αλλά εσύ θα έπρεπε να σταματήσουμε εδώ. Εσύ να έπρεπε να έχεις ανέμα τα μάτια. Φίλε, το συζητούσα με το Φώτη στο πάρτι και του έλεγα τι έκτρωμα είναι αυτό το πράγμα που είδα. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα τη δεύτερη σεζόν. Έχω κάτι σαν τέτοιο. Την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή είπα για ένα βιντεάκι στο οποίο ο Steve Downs μιλάει σαν Master Chief και καλά και λέει τη δική του άποψη σαν Master Chief για τη σειρά και την πρώτη και την δεύτερη σεζόν. Είναι όσο στάχωσε. Είχε πει ότι το μοναδικό που έγινε από αυτές τις δύο σεζόν στην πραγματικότητα είναι ότι εγώ πήρα την Κορτάνα. Τίποτα άλλο δεν είναι αλήθεια. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ναι, όπως λέγαμε και στο πάρτι, θα έπρεπε να το έχουν ονομάσει κάπως αλλιώς. Halo reimagined, based on Halo characters, ναι. Οτιδήποτε. Μπράβο, κάπως έτσι. Στον κόσμο δηλαδή, του Halo. Το να μου λες εμένα ότι η μαγεία όλου του παιχνιδιού όταν πρωτοβγήκε το Combat Evolved, που ήταν το πρώτο που κυκλοφόρησε και ήταν η πρώτη φορά που όλος ο πλανήτης έβλεπε το Halo και τι είναι αυτό. Ωραία. Ήταν ότι δεν ήξερες τίποτα για αυτό το αντικείμενο, το δαχτυλίδι. Τη σειρά σου λέει ότι πριν καν το βρούνε, ξέρουν τι είναι, τι κάνει, πώς το κάνει, πώς ενεργοποιείται. Έχει χαθεί όλη αυτή η μαγεία του τι σκατά είναι αυτό το δαχτυλίδι. Ναι. Ωραία. Τη σειρά σου και χωρίς να μας λένε κιόλας από πού τις πήρανε αυτές τις πληροφορίες, έτσι. Ακριβώς. Το ξέρουν όλοι, δεν σου λένε από πού. Ωραία. Δεν σου λένε από πώς το ξέρουν. Ξέρουν τι κάνει. Ξέρουν που είναι. Έχουν μπερδέψει χαρακτήρες. Τους έχουν παντρέψει μεταξύ τους. Έχουν αλλάξει ιδιότητες στον καθένα. Δηλαδή, καθόμουν και τα ξανασκεφτόμουν και έλεγα, okay, ο Captain Keys έγινε Admiral Keys. Δεν είναι ο καπετάνιος του Pillar of Autumn, του διαστημοπλοίου με το οποίο δραπετεύει ο Chief και η Cortana από το Reach και πάνε και ας το δαχτυλίδι, αλλά είναι ο διοικητής του Reach που ξέρει τα πάντα για το δαχτυλίδι και okay, τι έγινε, πρώτο σκάλωμα εκεί. Να ρωτήσω κάτι τώρα γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Στη σειρά Halo η 343 είχε αναμειχθεί. Ναι. Σαν τι, σαν σύμβουλο, σαν είχαν μπει για το lore ή έχουν συμμετάσχει δίνοντας πληροφορίες για τους χαρακτήρες υποτίθεται και για τα γεγονότα, για την ιστορία, το backstory. Αλλά γιατί στο Fallout η Bethesda έχει πολύ βασικό ρόλο στη σειρά. Ακριβώς. Προφανώς τους είπαν παιδιά, ορίστε τα τερτίτια μας, ορίστε τα τετράδια μας με τις σημειώσεις μας, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Και μάλλον κάποιος πέταξε τις σελίδες όλες κάτω, μπερδευτήκαν μεταξύ τους και βγήκε άλλα ντάλλον. Δηλαδή η Halsley είναι παντρεμένη με τον Admiral Keys. Έχουν κόρη τη Miranda, αυτό είναι σωστό. Η Miranda είναι κόρη μήπως και, του μήπως, Keys, όχι της Halsley. Μήπως πήραν το σενάριο του επόμενου Halo που θα βγει. Δεν ξέρω. Και η σειρά είναι μπροστά από την εποχή της και απλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Η Miranda επίσης δεν είναι και αυτή δίκη της διαστημοπλοίου, αλλά είναι κάποια μικροβιολόγος, βιολόγος και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι συνδευλημένη και με τον νεοποίη αυτή. Και μπαίνει στην κατάψυξη. Τι είναι όλα αυτά. Κοίτα, θα μπορούσαν να το ονομάσουν Halo Multiverse. Λοιπόν, Σαμ, άκουσε με. Ο Captain Chief. Θα κάνουμε μια εγγραφή εκπομπής που θα είσαι μόνο εσύ και θα αναλύεις τη σειρά Halo από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο που έχει βγει. Έχω τίτλο. Halo Roasting. Ο Chief με τα ψυχολογικά του. Από πριν πέσει ο Reach έχει ψυχολογικά ο Chief. Με αυτά που βλέπει.
ψυχολογικά. Τα οποία ψυχολογικά έχει αποκτήσει ο Chief στο Halo 4 όταν από την Cortana έχει μπει σε Rampage Mode. Ωραία. Γιατί σύμφωνα με το, στον κόσμο του Halo τα AI αντέχουν μια πενταετία, μετά καταστρέφονται. Δεν σταματάει με τίποτα. Όχι. Χειρόφρενο. Το μόνο που δεν μου άρεσε η σειρά Fallout είναι ότι δεν είχε ούτε ένα bug. Παιδιά, έκανε τρόλι Bethesda. Έκανε τρόλι Bethesda μαζί με το Prime και βγάλανε patch για τη σειρά. Και κατέβαζε download και έλεγε download patch. Ήταν τρελό τρόλ, ήταν 2 MB, κάτι τέτοιο. Κωνσταντίνε, και εμείς συμφωνούμε με τον Σάμ, απλώς πολλοί μας λένε υπερβολικούς. Ο Λευτέρης πιο πάνω είπε ότι λόγω της σειράς ξεκίνησε το Halo. Και αυτό το ακούω. Γι' αυτό το ακούω. Στην αρχή, ναι. Ότι όποιος δεν είχε παίξει ποτέ Halo, δεν έχει διαβάσει κανένα από τα βιβλία, δεν έχει καμία επαφή, είναι καταπληκτική σειρά, σε βάζει στον κόσμο. Για όλους εμάς όμως που το ξέρουμε απ' έξω, ας πούμε, όλα τα παιχνίδια, δεν θα μπω στα βιβλία, γιατί τα βιβλία μπορεί να μην τα έχουν διαβάσει όλοι. Αυτό το πράγμα είναι έκτρωμα. Τα έχει αλλάξει όλα όσα ήξερες και όσα έχεις παίξει 20 χρόνια τώρα. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι δεν είναι καλογυρισμένοι, ότι δεν είναι πιστά οι πανοπλίες, ας πούμε, το Σπάρταν ή οτιδήποτε. Είναι πολλά λεφτά παραγωγή και θα μπορούσαν να κάνουν τρελή σειρά. Τρελή σειρά. Εν τω μεταξύ, δεν γίνεται, ρε φίλε, 6 επεισόδια να μην έχει μάχη, ας πούμε. Έχει ψυχολογικά. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην γίνεται σφαγή. Εδώ σε 8 επεισόδια δεν φοράει στολή ο Τσιφ. Τι να την κάνει. Γιατί του την πήρε πράκτορα στη Sony, δηλαδή όταν το είδα αυτό τραβούσα τα μαλλιά μου, λέω τι. Τα μαλλιά. Ναι, θα δώσει εντολή οποιοδήποτε, ωραία, οποιοδήποτε στο Τσιφ, που μπορεί να του δώσει, και ο Τσιφ θα την ακολουθήσει αν κρίνει ότι είναι λάθος. Τι. Ο Τσιφ απλά τα γράφει στα αρχίδια του, γιατί αυτή η εντολή που μου δίνεις είναι ενάντια σε αυτό για το οποίο εγώ δημιουργήθηκα. Ωραία, σαν Σπάρταν. Σκοπός μου είναι να υπερασπιστώ την ανθρωπότητα. Εσύ μου δίνεις μια εντολή, βγάλε την πανοπλία σου, που αν την ακολουθήσω δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Άρα σε γράφω στα σηκώτια μου. Τα χίλια μέρια τώρα το σου ήρθε να το κόψεις. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα των Σπάρταν. Κανένας δεν κάνει καμία δουλειά, δεν δέχεται εντολή από κανέναν πέρα από τον Τσιφ. Ο Τσιφ δέχεται από τους ανωτέρους του. Κρίνει αν είναι καλή ή κακή εντολή και πράττει. Έχεις το σεναριογράφο μπροστά σου, τι θα του λέγες? Είναι τραγουδιστής. Ναι. Ναι, δηλαδή... Τις κατά έπινες, πες μου να τα πάρω κι εγώ τουλάχιστον, μπας και δω αυτό που σκέφτηκες, που οραματίστηκες. Και μετά από αυτό το σύντομο παραλήρημα του Σαμ, ας περάσουμε στην επόμενη θεματολογία. Έτσι, έτσι. Πρώτα απ' όλα, έχει αλλάξει η μούρη σου η σχέση με το υπόλοιπο δέρμα. Εδώ έχει γίνει κόκκινο, εδώ είσαι ακόμα άσπρος. Έτσι λίγο. Όχι γάλας με το Cosmic News, η Dua Lipa πήγε στην Αθήνα για διαφήμιση αρώματος. Τα γυρίσματα γίνανε σε βίλα με πισίνα. Κάπως έτσι έγινε. Έλα. Στο stream θα τον δεις. Ναι, ναι, μπράβο, έτσι, ναι, ναι, πάση πίεση, ναι, ναι, ναι. Μουσκεμα έγινε, αρμαλάκα. Κόκκινος έχεις γίνει. Έξαλλος έχω γίνει, έξαλλος. Μιλάς εσύ. Μιλάς εσύ, καιρό είχα να το κάνω. Τσακυρίδι μου, ακούς τώρα live. Σκάσετε. Πραγματικά, Κωνσταντίνε, το έλεγα προχτές σε ένα φίλο στη δουλειά, ότι αν ακούσω, διαβάσω κάπου ότι κάποιος από τους σεναριογράφους της Bungie, ας πούμε, καταθέτει μήνυση κατά της εταιρείας, ποια είναι αυτή, τέλος πάντων, που έχει αναλάβει τα γυρίσματα της σειράς, πραγματικά, μαζί τους, μαζί τους. Η Bungie είναι στη Sony τώρα, όμως. Δεν έχει σημασία. Και πες ότι... Καμία απολύτως. Και πες ότι βγάζει τώρα 343 ανακοίνωση λόγω του καινούριου σεναρίου της σειράς. Βγάζουμε νέο παιχνίδι Halo με το σενάριο της σειράς το Master Chief χωρίς στολή. Σε εναλλακτικό
universe. Θα σου πω το εξής, Δημήτρη. Όταν κυκλοφόρησε το Halo Guardians, με το που το έγινε το launch, η 343 ξεκίνησε να δουλεύει στο Halo 6, όπως θα λεγόταν τότε. Μετά την αντίδραση του κόσμου, τα είχαν όλα έτοιμα, σενάρια, όλα. Μετά την αντίδραση του κόσμου για αυτό το έκτρωμα στο story όσον αφορά το Guardians, που περιμέναμε 5 χρόνια για να παίξουμε 9 πίστες με έναν τυχαίο όνι πράκτορα που έγινε Σπάρταν, τα κάναν όλα scrap και φτιάξανε καινούριο σενάριο και τελικά βγήκε το Infinite, το Halo 6. Δεν τους παίρνει. Γιατί θα τις πάρει ο Spencer το Halo και να το δώσει κάπου αλλού. Και άρα δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Αν 343. Θα πέσουνε μηνύσεις. Θα πέσουνε μηνύσεις. Ωραία. Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα. Thank you, bro. Κουλήφη, θες να μας πεις για το update του Forza Motorsport, έτσι που είναι λίγο πιο ήρεμο. Ναι, είναι λίγο πιο zen. Έτσι. Το Forza Motorsport από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μήνα, έβαλε κάποια πραγματάκια, έβαλε κάποια patches, έφτιαξε, ειδικά στο multiplayer, έφτιαξε κάποια θεματάκια και έβαλε μέσα το Retro Racers Tour, όπως κάθε φορά σε κάθε patch βάζει και από κάτι, έβαλε το Retro Racers που έχει ρετρό αμαξάκια, πιστούλες και έβαλε ολοκένουργια πίστα, το Branch Hatch. Μια φοβερή πίστα, θρυλική πίστα το Branch Hatch, από Φόρμουλα 1, από GT, από 1002, οπότε όποιος δεν το έχει δει, ας το δοκιμάσει, είναι υπέροχο. Υπέροχη πίστα. Βάλανε και αυτοκίνητα και τέτοια. Ναι, βάλανε αυτοκίνητα. Μέσα στο Retro Racers βάλανε κάποια retro ουσιαστικά πάλι, τη 60-70, τα οποία θα τα ξεκλειδώνεις ουσιαστικά καθώς παίζεις με τους αγώνες. Ορφέα. Αύριο βγαίνει το Kingdom, έχει ανακοίνωση το Kingdom Come Deliverance 2. Τρέχει και φωτοδιαγωνισμό στο Forza Motorsport, ε. Τι είπες, Δημήτρη? Τρέχει live και photo competition στο Forza. Ναι. Αύριο έχει ανακοίνωση το Kingdom Come Deliverance 2 για τον Ορφέα και το Στέλιο. Αυτούς τους δύο ξέρω. Ναι. Όχι, για μένα, ρε φίλε, και για μένα. Και δεν ήταν ξαφνικό όταν το διάβασα. Λέω, όπα, κάτσε, γιατί δεν είχε ακουστεί τίποτα. Γιατί εγώ δεν είχα ακουστεί τίποτα για όχι, δύο. Είχε ακουστεί, ρε. Ρωτάει ο Ευθύμης πού τα βρίσκουν στο career. Ναι, είναι στο αν θυμάμαι καλά, είναι στο multiplayer, στους αγώνες, στους weekly races είναι εκεί πέρα και έχει και τα tours. Έχει συγκεκριμένη κατηγορία, είναι τα tours, που κάθε εβδομάδα ανανεώνονται αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά στο chat αν έχει παίξει κάποιος το Kingdom Come Deliverance το πρώτο και από όσους το έχουν παίξει, πόσοι καταφέρατε να πετύχετε στόχο με το τόξο, ρε, τις πρώτες 15 ώρες που το δοκιμάσατε. Δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ. Το ένα ήταν φοβερό, Βασίλη, όντως. Ήταν από τα παιχνίδια που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Εγώ στο μόνο παιχνίδι που έχω πετύχει με τόξο είναι στο Tomb Raider. Φίλε, επειδή δεν σου είχε στόχο όπως συνήθως όλα τα FPS και έπρεπε να υπολογίσεις με βάση το βέλος όπως το βλέπεις στο περίπου που θα πάει, ειδικά όταν ήταν η πρώτη φορά που το χρησιμοποιούσες. Εντάξει. Ούτε βαλσαμωμένο τυρανόσαυρο μπροστά μου στο μισό μέτρο δεν πετύχαινα. Ευθύμη, ναι. Multiplayer. Στα multiplayer θα πας να το πεις. Λοιπόν. Έχει ανοίξει ο σερβερ, ο test server για το X-Defiant. Το θυμάστε το X-Defiant? Ναι. Κάτσε, το strategy δεν ήταν αυτό? X-Defiant. Tactical μάλλον, όχι strategy. Όχι ρε, το free to play arena. Shooter. Α, όχι, άλλο, μάλλον τον μπέρδεψα. Okay. Tom Clancy. Το οποίο άνοιξαν οι τεστ σερβερ. Όποιος θέλει να παίξει μπορεί να ψάξει στο store X-Defiant, να το κατεβάσει, server test session έτσι το λέει, να το κατεβάσει και να το δοκιμάσει. Όχι, δεν είχε ανοίξει καν, Ορφέα. Είναι τύπου, τι να σας πω τώρα, σαν το Apex, σαν το Halo, arena shooter, δηλαδή σκοτομή από Tom Clancy. Okay.
Άρα όποιος θέλει να το δοκιμάσει μπορεί να μπει στο store, να το ψάξει και να το κατεβάσει. Επίσης έχει ένα πολύ ωραίο demo, το οποίο το ανακάλυψα σήμερα στο store. Είναι το Penny's Big Breakaway. Είναι retro 3D platformer, από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Το οποίο είναι το demo του στο store και μπορείτε να το δοκιμάσετε. Έχετε δει το section με τα demo στο Xbox, ε? Ναι. Έχετε δει όλοι? Τα παιδιά στο chat το έχετε δει? Έχει sector πλέον με demo, μπορείτε να παίρνετε για να δοκιμάζετε παιχνιδάκια. Και αν σας αρέσει, να το παραγγείλετε, να το αγοράσετε. Για το PC, Βασίλη, δεν ξέρω, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ιωλάνης. Και στις κονσόλες, όσο το έπαιζα εγώ, δεν είχε. Δεν ξέρω αν το βάλαν πιο μετά. Επίσης, έχει trial μέχρι 30 Τετάρτου το Assassin's Creed Mirage. Για 2 ώρες. Το οποίο μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε, να το δοκιμάσετε, και ό,τι progress κάνετε θα μεταφερθεί και στο game εφόσον το πάρετε το παιχνίδι. Τώρα, μέσα στη βδομάδα κάναμε ένα post για το Spyro The Dragon. Θα βάλουμε και για το Paradise Nasdex το link που έχουν βάλει τώρα δωρεάν. Α, ναι, και αυτό το σήκωσε εσύ. Πώς λέγεται? Pirates and Nasdex. Ναι. Πειρατές και Αστέκοι. Ναι. Το είχε δωρεάν. Τώρα δείτε το αν είναι ακόμα δωρεάν. Να το τσιμπήσετε. Ένα μικρό παιχνιδάκι, ωραίο, χαβαλέ έχει. Ναι, Βασίλη, είναι εδώ και καιρό που έχει ενεργοποιηθεί. Μέσα υπάρχει section με demo και μπορείς να κατεβάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια έτσι ψηλο περίεργη τοποθέτηση προϊόντος στο PC Store της Microsoft για το Spyro The Trilogy, το οποίο σημαίνει συνήθως όποτε μπαίνει εκεί με achievements και τα λοιπά, το παιχνίδι μετά από λίγο καιρό έρχεται στο Game Pass. Άρα το περιμένουμε φυσιολογικά. Μέχρι τώρα όσες φορές έχει γίνει κάτι ανάλογο, μετά από λίγο καιρό, τουλάχιστον το λιγότερο μήνα, τα παιχνίδια μπήκαν στο Game Pass. Άρα ίσως είναι η επόμενη προσθήκη της Activision στο Game Pass. Εντάξει, ο Σπυρούλης ο Δρακούλης. Εντάξει, είναι μετά το Grass και αυτά, ή το Mario. Είναι χαρακτήρες που αγαπήθηκαν πολύ και παλιότερα αλλά και ακόμα. Το παιχνίδι έχει την ίδια ομορφιά, τα ίδια χρώματα. Η Ραφαέλα τα τερμάτισε και τα τρία, η κόρη μου μικρή. Ακούστε παπάκι όλοι, πατήστε like τώρα γιατί το είπε ο Χριστόφορος και πλήρωσε κιόλα. Έτσι. Να σε καλά, Χριστόφορο. Να σε καλά, ρε αγόρι. Ευχαριστούμε. Τσακυρίδη. Α, πες. Α, όχι, πες. Όχι τίποτα, απλά γράφει, ρωτάει ο Τσακ για το πρώτο τετράμινο, λέει, του έτους, ποιο είναι το, κατά τη γνώμη του καθενός, το καλύτερο game που κυκλοφόρησες το πρώτο τετράμινο ή που έπαιξες απλά που τώρα. Που μπήκες στο Game Pass. Αυτός ο Μαύρο Δράκος δεν είναι τη Sony. Νομίζω δεν ήταν exclusive ο Spyro ποτέ. Ήτανε. Ο Spyro είχε ξεκινήσει στο Dreamcast. Ποιο ήταν το πρώτο Spyro είχε βγει? Για δεν να κοντράρει και καλά το Crash που ήταν exclusive στο PlayStation και το Mario που ήταν στην Nintendo. Ναι, αλλά νομίζω ο Spyro δεν ήταν ποτέ ο Crash, exclusive. Ο Crash Bandicoot ήταν exclusive, ήταν ο Crash. Ναι, ο Crash ήταν exclusive στην αρχή στο PlayStation. Ναι. Όχι τη Sony, αλλά έβγαινε μόνο για PlayStation, ρε παιδί μου, third party. Και το είχαν κιόλας και σημαία το Crash Bandicoot. Όπως ήταν, όπως είχαν το Mario στο Nintendo, έτσι είχαν το Crash στη Sony. Που έχουμε παίξει γενικά αυτό το τετράμινο. Το ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε παίξει αυτό το τετράμινο. Το καλύτερο, το Jedi Survivor θα πω εγώ. Το καταευχαριστήθηκα. Το καταευχαριστήθηκα, το Jedi Survivor. Εγώ δεν θα απαντήσω γιατί ακόμα βρίζεται. Δάρια παίζεις, το λες. Ο Baldur's Gate. Το καλύτερο παιχνίδι, ρε φίλε. Το Baldur's Gate αναφέρομαι, ρε. Το Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma είναι πάρα πολύ καλό. Σύντομα θα έρθει και το review γιατί το τελείωσα. Πόσο ωραία. Έχει τα θέματα του όμως. 87 ώρες μου πήρε στο playthrough με το άλλο προφίλ. 87 ώρες και 87,5 θες. Μπορεί να γράψει λιγότερο. Ναι, ναι, ναι. Άστονε λίγο ακόμα. Ωραία. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγες συγκριτικά με τα υπόλοιπα που έχω παίξει, ναι ρε φίλε. Αλλά έκανα ένα γεμάτο playthrough και μάλιστα κατάφερα τυχαία, αλλά το κατάφερα από ό,τι είδα εκ των υστέρων, το true ending. Α, οκ. Okay. Για πόσα τέλη έχει? Έχει τρία διαφορετικά. Ελλάδα, Βασίλη, Ελλάδα. Ναι, σωστά. Ναι, Βασίλη, ναι, σωστά είναι. Και ο χρόνος τρέχει διαφορετικά στο τέτοιο. Βγήκε για PS1, PS2, δεν είχε άλλες κονσόλες με το Spyro. Α, οκ. Okay. Ναι, Λεγκολίνα, εντάξει, Star Wars, ξέρεις τώρα, και το παιχνίδι ήταν φοβερό. Το Jedi Survivor ήταν φοβερό, δηλαδή πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το 1. Πολύ εσύ. Το... Εγώ έχω, εμένα με ξέρετε τι θα πω κατευθεία και ο Ορφέας ξέρει τι θα πω, έτσι, Γιάκουζα. Ναι. Έτσι. δεν υπάρχει άλλο. το Gaiden, κατά κύριο λόγο, το οποίο έκανα σε stream, και μετά το Infinite Wealth. Πήμπη και φέτος. Τσακυρίδη, σε καλύψαμε, αγόρι μου. Εσύ ποιο είναι, δεν μας είπες. Άπεξ. Νομίζω ότι Πιτέντο, το καλύτερο παιχνίδι που έπαιξε το τετράμινο ήταν το Mother, πώς το λέγανε εκείνο. Όχι, το Caretaker. Έπαιξε προχθές. Με τις πόρτες. Αυτό δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε, γιατί ήμουν κομμάτια. Όχι, το προηγούμενο, πώς το λέγανε, το Mother. Το Remother. Πω, τι ήταν αυτό το πράγμα, φίλε. Αυτό το ότι Δευτέρας, πρέπει να κάτσω να το δω, δεν το είδα καθόλου. Τόσο χάλια και αυτό, το 50 λεπτό ήταν. Θα πονέσω τα μάτια σου. Τελικά το έκανε, επειδή ακόμα δεν έχουμε βγάλει το αποτέλεσμα του Paul, το έκανε πιο αργά σε σχέση με το Remother. Πόσο το πήρε. Όσο μας πήρε, τελειώσαμε από τις 11 που ξεκίνησε, 1:20 τελειώσαμε. Βάλω τα 40 λεπτά ρε μαλάκα, 50. Όχι. Από τις 11 το τελειώσαμε 1:20. Το The Quarry, άστο. Ωρε μαλάκα, τι ήταν αυτό το πράγμα που τραβήξα. Αυτό είναι το έσχος. Μόνο εγώ το ευχαριστήθηκα. Τι ευχαριστήθηκε μαλάκα, τι κοιμόμασταν εδώ. Ρε φίλε, δεν είναι όλα τα παιχνίδια Gears of War, δράση από την αρχή στο τέλος και πριονίζω ό,τι κινείται, εκτελείται, ας πούμε, εντάξει. Και ρε, εγώ είδα σαν ταινία και ήταν μια πολύ ωραία ταινία και με βάση το πώς το πήγαμε εμείς στο σενάριο, να το πω και έτσι. Και που δοκιμάσαμε να πριονίσουμε ό,τι κινείται, πάλι δεν πεθαίνανε. Δώσαμε 11 στους 16, αποτυχία σκέτη είμαστε. Κάτσε ρε, αν είχες 11 στα 16 τρίποντα θα ήσουν ο καλύτερος σούτερ όλων των εποχών. Ναι ρε, σου λέω, αποτυχία είμαστε. Α, τα καταφέρατε, Ορφέα, εμάς μας ζήσανε ρε φίλε, 5. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάναμε όσους σκοτώσαμε καλά. Δηλαδή, έτσι, ναι. Ήταν καλή, ήταν ωραίοι θάνατοι. Και ωραίος πλάτερ. Ναι, έτσι. Ναι. Ειδικά η σοτγκανιά στη γιαγιά, έτσι. Νομίζω ήταν, φίλε, ήταν highlight. Η σοτγκανιά στη γιαγιά ήταν highlight. Αυτό ήταν η αρχή όλου του κακού, σε εισαγωγικά. Ναι, μετά από εκεί και πέρα ήταν το. Άρχισαν να πέφτουν. Μέχρι εκείνο το σημείο, 3 stream δεν είχαμε σκοτώσει κανέναν. Όχι, είχαμε σκοτώσει αυτόν που πυροβόλησα εγώ στο χορτάρι. Α, ναι, ωραία. Και την άλλη στη λίμνη, ας πούμε καλά. Ναι, εκείνο το σημείο, δηλαδή δύο άτομα. Και από εκείνο το σημείο και μέσα σε μισή ώρα σκότωσε άλλους 9. Το καλύτερο σημείο ήταν με το κοντάκι στο κεφάλι του αλλού. Εγώ επειδή δέχτηκα απειλητικά μηνύματα, να ξέρετε. Και με τρολάρουν σε διάφορα περίεργα site και community γιατί πως πυροβόλησα στο τέλος τον λικάνθρωπο που βαστόχησα εντελώς. Μου γύρισα την καραμπίνα δεξιά για να είμαι σίγουρος ότι θα στοχίσω. Πού να καταλάβετε ότι ήταν προμελετημένο να στοχίσω. Έτσι. Αλλά hardcore το βλέπω, Τσαγκυρίδη. Βγήκε πολύ αυθόρμητα έτσι, γιατί λέει ο Πιτέντο αστόχησε και γυρνάω την καραπίνα και πυροβολάω το δοκάρι. Point of view Ιορδάνη στο Halo. Ε,
μικρό και άτριχο αγόρι, πρώτα απ' όλα τελείωσε στα delivery με τις μπύρες για ακόμα. ακόμα περιμένω με τη βόλτα τις μπύρες. Παιδιά, Κωνσταντίνος Ινιωράκης και ο Θάνος, DLC Plus. Αν δεν είστε, πώς το λένε, fanboys, θα περάσετε καλά και θα γελάσετε. Αν είστε fanboys, θα περάσουν αυτοί καλά και θα γελάσουν. Ναι. Ισχύει. Είναι λίγο σαν το τένις. Είναι μια απίστευτη παρέα που κάνουν καταπληκτικό content. Με εξαίσιο αυτό που humor. Μας έλειπε κάνουνε. Αυτό με εξαίσιο χιούμορ. Αυτό που μας έλειπε κάνουνε. Τα πρωτοσέλιδα, ειδικά οι εφημερίδες, είναι όλα κλαίω τα λεπτά. Κλαίω κάθε φορά που βλέπω καινούργιο πρωτοσέλιδο, ανεξαρτήτως χρώματος, έτσι, κλαίω. Άσχετα πραγματικά. Ότι δεν μας έχουν βάλει ακόμα σε πρωτοσέλιδο να γίνει στον πράσινο τύπο, όχι στην πράσινη. Για φαντάσου στην πράσινη, Xbox Ελλάς, μούρες. Κώστα, ιδέες, ιδέες, μούρες, Xbox Ελλάς. Η δεν έχει campaign, δεν έχει campaign, είναι μόνο multi. Το οποίο είναι φοβερό. Το παίξαμε την Παρασκευή. Ναι. Το Battlefield το παίξαμε την Παρασκευή. Και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία το Battlefield, ένα παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά είχαν μπει εκεί άλλοι καμένοι, κατεστραμμένοι 287 level. και δεν είδαμε ποτέ το φως του ήλιου. Μόνιμα το χώμα βλέπαμε, μαζεύαμε από τα μπαράκια, στα λιγάρια. Να σου πω κάτι αντικειμενικά. Είναι... Κατάλαβες πώς νιώθουν τα παιδιά που μπαίνουν πολλές φορές να παίξουν μαζί μας κάποιο παιχνίδι που έχουμε κάψει εμείς και τα παιδιά όχι. Εγώ είμαι νουμπάς. Οπότε... Το λέω και το ξαναλέω. Η προ είναι εκεί έξω. Εγώ είμαι νουμπά και δεν ξέρω τίποτα πουθενά. Δεν είμαι καλό σε τίποτα. Σε τίποτα. Τώρα, επόμενο Σαββάτου βράδυ είχαμε πει είναι το... As Dusk Falls. Ξεκινάμε αυτό το Σάββατο. Έχει ήδη κατέβει Fallout 76. Ναι, το οποίο θα το κάνουμε κάποιο τριάρι, τεσάρι, δεν ξέρω πόσο παίρνει co-op. Να τιμήσουμε κι εμείς ξανά λίγο το Fallout. Η αλήθεια είναι... Έχει να 76 έχει περάσει... δεν το έχω παίξει. Αλήθεια. Ωραία. Ναι, ήταν τότε που βγήκε και είχε τα 1.200 μύρια... Ακριβώς. 1.200 μύρια bug. Ναι. Οπότε θα είναι καινούργια εμπειρία για μένα, τελείως. Ο Κουλήφη μαζί με το PD το ξεκίνησαν σήμερα το πρωί να παίζουν Division 2. Και για να απαντήσω, Κουλήφη, όντως το έχω. Αλλά δεν έχω παίξει καθόλου. Τίποτα. Division. Ναι, το ένα το είχα λιώσει με τον Ηλία από τη Σουηδία. Το είχαμε λιώσει. Και εγώ είχα χωθεί. Ναι, μιλάμε, περίοδο. Είχαμε φτάσει σε σημεία εκεί που έβγαινα στα multiplayer, που έμπαινε σε κάτι κόκκινες περιοχές. Δεν τα θυμάμαι κιόλα. Οι κόκκινες περιοχές, ναι, που ήταν καραντίνας. Ναι. Και τα ρίχναμε, δηλαδή τα καθαρίζαμε. Στο 2, ενώ το πήρα, ξεκίνησα. Κάτι με είχε ξενερώσει, ρε φίλε, στην αρχή. Δεν θυμάμαι τώρα τι και δεν το ξαναέπιασα ποτέ. Η πολυπλοκότητα που είχε λίγο στην αρχή μέχρι να βρίσκεται. Δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και περίεργη περίοδος και εγώ να μην είχα όρεξη και πολλά. Δεν ξέρω. Με το που το βάλαμε σήμερα και ξεκινήσαμε με τον Πέτρο το stream, ειδικά στις πρώτες μάχες, αυτό ήταν απόλαυση. Γιατί είναι αυτή η κόστη. Το έχει σε προσφορά τώρα. Όσοι δεν το έχετε πάρει, το έχει στα 9 δολάρια. Το Division 2. Το πήρα, επειδή το πήρα εγώ. Τώρα για να το παίξουμε με τον Πέτρο, το πήρα στα 8 ευρώ ευρωπαϊκό κωδικό, όποιος θέλει, από γνωστό site. Δέσποινα, εσένα θα σε έχουμε μόνιμα στη βάση, θα σου φέρουμε τα υλικά και εσύ θα χτίζεις. Εμείς θα καθαρίζουμε γύρω-γύρω. Παρένθεση, να μην το ξεχάσω, αυτό που είπε ο Δημήτρης για το Pirates and Aztecs, το τσέκαρα μόλις και είναι free, ακόμα free, όποιος θέλει μπορεί να το κατεβάσει. Είχα βάλει το link παραπάνω, να βάζω και το είναι link free. Στο Division 2. Για όσους ενδιαφέρονται. Είμαστε πολύ κοντά, παιδιά, για ανακοίνωση παιχνιδιού από αυτούς που έφτιαξαν το It Takes Two. Και λέει ότι αυτό που θα δείτε θα είναι το ίδιο και πολύ καλύτερο. Μακάρι. Μακάρι, είναι AAA λέει θα είναι ο τίτλος. Καλά, εγώ αυτά τα περνάω βερεσέ, τα AAA, AA και A και minus και το BCT. Παρ' όλα αυτά, αν είναι το μισό του It Takes Two, σαν ποιότητα και σαν αυτό που μας έδωσε το παιχνίδι, εγώ είμαι μέσα με τα μπούνια. Θα περιμένω. Το AAA,
Το AAA δεν μου λέει πλέον τίποτα. Ωραία. Πέρα από το πόσα λεφτά μπορεί να ξόδεψε μια εταιρεία για να φτιάξει ένα παιχνίδι, δεν μου λέει τίποτα απολύτως. Για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Μα και για να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Σκέφτηκα αν είναι AAA, με ενδιαφέρει αν θα περάσω καλά. Ακριβώς. Δηλαδή, πολύ απλά. Δηλαδή, πόσο κόστος μπορεί να έχει, ας πούμε, το Breath Edge. Τίποτα. Σχεδόν τίποτα, έτσι. Με βάση τα άλλα. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει τα τελευταία 10 χρόνια. Και το λέω και το ξαναλέω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα με αυτή την εκπομπή. Μου έχει μείνει. Το έχω καταευχαριστηθεί όλες τις ώρες που ασχολήθηκα με αυτό το παιχνιδάκι. Ας είμαι καλά εγώ. Επίσης να θυμίσω καλά, ότι χρειαζόμαστε να δούμε επιτέλους της νέας γενιάς κονσόλας. Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι το Hellblade θα είναι το πρώτο. Εντάξει, έχουμε δει Racing, έχουμε δει Flight Simulator. Hellblade περιμένουμε. Hellblade περιμένουμε. Ή το Gears. Η Coalition νομίζω θα... Αυτό που θα γίνει την ώρα που θα το δω, πιστεύω ότι δεν θα μπορούμε να το δείξουμε στο stream αυτό που θα κάνω. θα έχεις βάλει τις πιτσιρικές, θα έχεις βάλει τις πιτσιρικές να σε τραβάνε από τρεις γωνίες βίντεο. Έτσι. Όχι, θα πρέπει να το σηκώσουμε στο OnlyFans αυτό που θα κάνω όταν το δω. Oh, μόνο ανεμιστήρες, ε. Ωραία. Έχουμε κάνει account εκεί, Δημήτρη. Όχι, γιατί, χρειάζεται. Να δείχνουμε πατουσάκια. Έτσι. Μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο. Κάτω, ο Πέτρος έχει σειρά να δείξει πατουσάκι. Περίμενε. Ναι, ναι. Λοιπόν, Sea of Thieves. Χωρίς τους, χωρίς τους παίχτες του PlayStation 5, έχει φτάσει τα 40 εκατομμύρια παίχτες σε PC και Xbox. Και όπως λέγαμε και όπως μιλούσαμε και στο πάρτι την ώρα που το διάβαζα, το παιχνίδι θα απογειωθεί με το PlayStation. Πιστεύω ότι θα χτυπήσει τα 60-70 εκατομμύρια στο... ναι. Με το που βγει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι, ρε φίλε, σε τραβάει να κάτσεις να ασχοληθείς. Και επειδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο PlayStation. Το παιχνίδι είναι φοβερό. Το content του είναι συνέχεια ανανεώνεται. Το είναι ζητήσατε και μόλις έγινε. Για multiplayer. Ποιο ρε. Έκανες account στο OnlyFans. Μόλις τώρα. Τι έκανε ρε ο Xbox Ελλάς.gr. Θα ανεβάσω το πρώτο βίντεο. Θα ανεβάσω. Έλα σου πω, μπορούμε να βάζουμε αισθησιακή φωνή. Αισθησιακή φωνή. Αισθησιακή φωνή και να χαϊδεύουμε χειριστήρια Xbox. Καλησπέρα. Όχι, δεν θα φαινόμαστε, ρε μαλάκα, δεν θα φαινόμαστε. Κουλίπτη, δεν θα φαινόμαστε. Φαίνονται μόνο χέρια. Μόνο χέρια. Μόνο χέρια. Ναι, ναι, και ναι. Θα κάνουμε αυτό. Α. ASMR. Και τώρα. Πάστα. Τι θα κάνουμε, και τσι. Τι μαλάκα σου. Δεν λέει εσύ. Στο OnlyFans δεν λέει πάρτα, εσύ. Θα το λέω. Take it, take it. Λαχοφράγκικα. με τις πατούσες, αυτό που λέω πιτέντο, το χαϊδεύουμε με τις πατούσες. Θα βάλουμε πρώτα το σπρέι για τις πατούσες και μετά θα αρχίσουμε. Και θα λέει ο Σαμ, Running Riot. Running Riot. Χειριστήρια Xbox με δόνηση. Και ακούγεται και το... Extermination. Ball incoming. Oh yeah. Και θα το κάνουμε balls incoming. Balls. Ρε μάλλον. Άλλη μαλακιά θα πούμε. WD-40. Για τις δύσκολες ώρες. Πού θα το βάλουμε αυτό ρε μαλάκα. Να σου πω, εσύ κάνε έτσι το λιπαντικό. Ναι. Έτσι, περίμενε.
Λιπαντικού, WT40. Για τις δύσκολες ώρες, τις μοναχικές κρύες νύχτες του χειμώνα, Λιπαντικό για το Xbox, WT40. Τριφτάρει το χειριστήριο WT40. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Εθνών Αδαμίας. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι φοβερή ιδέα. Πες να βγάλουμε περίπου χρήμα, όχι μαλακίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν 100 άνθρωποι στον πλανήτη που να μην τους ερεθίζει ένα χειριστήριο. Έτσι. Έπαθε το χειριστήριό σας drift. Δεν υπάρχει. Αυτοί 100, από 10 ευρώ να τους πάρεις, πάρει. Έτσι, βγήκε. Να το. Έτσι. Το Olyphant είναι για σένα. Πάμε. Και τι λέγαμε πριν το OnlyFans. Δεν θυμάμαι. Α, για το Sea of Thieves. Ναι. Είναι παιχνίδι το οποίο αξίζει να είναι παντού, όπως πήγε. Δηλαδή, ένα παιχνίδι το οποίο προσφέρει έτσι αυτόν τον κόσμο που να γίνει ο κακός χαμός παντού. Και η Rare, με τη δουλειά που έχει ρίξει στο συγκεκριμένο project, θα ανταμυφθεί και από το κόσμο του PlayStation 5 και πιστεύω και εκεί όσοι παίξουν θα το ευχαριστηθούν όσο και εμείς. Έτσι το κάναλο μπήκα πάλι. Άλτερ το κάναμε. Γιώργη, σε θυμήθηκα προχθές ρε φίλε, ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζα και βλέπω κάτι μπισκότα τσάνος. Λέω πανάτος, εδώ τον έχω. Χαρικλίν, βαζελίνη άρπακο. Τεράστιο Χαρικλίν. Για να μην τον παίρνετε από πίσω, πάρτε του μια πίπα. Πίπα χέρπ. Έτσι. Πώς το λένε, ένας λούτσος την ημέρα. Εσείς, πόσους φάγατε σήμερα? Για τη διάσωση του λούτσου της Λεκάνης Μεσογείου. Και προχθές μας έπιασε με τον Τζακυρίδη, με τον Χαρικλίν και θύσαμε. Αλτάνε, διακόπτης. Εσείς, πού ήσασταν εκείνη την ώρα? Λοιπόν, στο άλλο νέο που έσκασε τώρα το απόγευμα είναι ότι η Sony πάει full PC. Για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ανακοίνωσε ήδη ότι μεταφέρει και τα τρόφις στο PC. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει τα τρόφις εκεί. Και έχει βγει και ένα leak ότι θα βγάλει app για τα Windows, τα οποία κατευθείαν θα είναι πώς έχουμε εμείς το Xbox, app. Θα έχει κάτι ανάλογο. Ωραία, μάλακα. Τέστινα. Πόσο χρονών είναι, ρε φίλε. Κάτσε, τώρα το διάβασα. Πες μου ότι κάνεις πλάκα. Google το. Τώρα, Google το. Άρα πάει full PC η Sony. Αυτό που λέγαμε εμείς πριν ένα χρόνο. Ενάμιση χρόνο. Και μας λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ποτέ. Ναι. Ήμασταν fanboys και τα λέγαμε. Μόνο στις κονσόλες. Δεν το βλέπανε τι ήτανε. Μόνο στις κονσόλες θα παίζουμε. Ακούσατε. Μόνο. Αλλά επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά, πάει και στο PC. Λοιπόν, δεν έχει άλλη ιδεσιογραφία, δεν έγινε κάτι άλλο το τρομερό. Έγινε κάτι άλλο που έχασα το chat, κάτι που ίσως δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Εσείς, παιδιά. Όχι, εγώ εντάξει. Έκανα και το ξέσπασμά μου γιατί το είχα ανάγκη. Το είχα ανάγκη πολύ. Δηλαδή... Έχει. Α, το άλλο το άκουσες εσύ. Ποιο? Αναλαμβάνει άλλη εταιρεία το sequel του Baldur's Gate. Το είχα πει. Αυτή τη στιγμή για τη Wizards of the Coast είναι καυτή πατάτα του Baldur's Gate. Ναι. Είναι όχι απλά η Χίνα με τα χρυσά αυγά, με τα πλατινένια αυγά. Ήταν αναμενόμενο. Μάλιστα, ακύρωσε πολλά παιχνίδια που ήταν σε παραγωγή πολλών εκατομμυρίων που έχουν ξοδευτεί ήδη.
τα ακύρωσε τελείως για να ρίξει το βάρος της σε αυτό που μόλις είπες. Λοιπόν, το Grounded, γιατί θα μας πιάσει η Δέσποινα εδώ και θα μας κυνηγάει, έβγαλε καινούργιο update. Το οποίο το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά μάλλον η Δέσποινα έλειπε. Μάλλον, κοιμότανε. Έβαλε New Game Plus. Άρα για όποιους έχουν τελειώσει το παιχνίδι μπορούν να ξαναξεκινήσουν, δηλαδή η Δέσποινα. Και δεν ξέρω ποιον. Έβαλε καινούργια achievement, έβαλε καινούργια trinkets, έβαλε καινούργιες αράχνες, έβαλε διάφορα. Άρα όποιος ενδιαφέρεται για το Grounded, μπήκε καινούργιο update εχθές. Yoked Edition. Λέει ότι Yoked. Ναι, fully yoked το λέει και κάτι γράψανε ότι θα είναι και το τελευταίο update για το παιχνίδι. Κάτω έτσι το γράψανε. Τελευταίο update. Μα αυτό δεν είναι που πήγε και αυτό στο PlayStation. Ναι, ακριβώς. Του δώσανε αυτό το update και πήγε και στο PlayStation ώστε να έχουν και περισσότερο υλικό ουσιαστικά. Α, οκ. Μάλιστα. Με καινούριο hardware τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, Ευθύμη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να είναι το στικάκι αυτό, πώς το λέγαμε, πώς το είπαμε. Αυτό το... Ναι. Δημήτρη, πώς το είπαμε. Αυτό το... Project Keystone. Α, το Keystone. Α, το Keystone, ναι. Μπορεί να είναι το Keystone, μπορεί να είναι φορητή κονσόλα. Εγώ υποστηρίζω φορητή κονσόλα. Είμαι λίγο στα... Είμαι σε αυτή την κατεύθυνση, ότι μπορεί να βγει. Στα άλλα νέα που είχαμε την εβδομάδα είναι αυτή ότι το Xbox Series S κρατάει πίσω τη γενιά πάλι. Αλλά ναι, το ίδιο site υποστηρίζει ότι το Xbox Series S μπορεί να γίνει η καλύτερη φορητή κονσόλα. Είναι σαν αυτό που έβγαλαν ότι το Hellblade θα τρέχει στα 72p, ας πούμε, αλλά είναι η πιο φιλόδοξη δουλειά στην Unreal Engine 5. Και λες, είναι αντικρουόμενα αυτά που λες, κύριε Digital Foundry, δηλαδή... Είναι αυτή η γυναίκα, ας πούμε, είναι κακάσχημη, αλλά είναι η πιο hot γυναίκα που έχεις δει ποτέ σου. Και λες... όλο αυτό με το Series S έγινε με το Until Dawn το παιχνίδι, ναι, το οποίο στο Series S δυσκολεύεται πάρα πολύ. Το Series S ζορίζεται πάρα πολύ και έχει πολλά frame drops, ειδικά στα cinematic και κάποια τέτοια. Και θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Δεν φταίει η κονσόλα. Optimization είναι κακό. Optimization φταίει. Όταν ξέρεις ότι η κονσόλα σου αντέχει 1000 κυβικά, ωραία, το σασίκι αντέχει 1000 κυβικά, άμα πας να του βάλεις 3000 κινητήρα, θα φύγει μόνο κινητήρα, το σασί θα μείνει πίσω. Θα στο κόψει τη μέση. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το πιο κλασικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι το optimization που έχει γίνει στο Dragon's Dogma, που στο Series S τρέχει καλύτερα από ό,τι τρέχει σε οποιοδήποτε PC. Το έχω πει ότι έχει προβλήματα τεχνικά το παιχνίδι. Ωραία. Και στο PC είναι το χειρότερο port που βγήκε. Ξέρεις, είναι καθαρά αρχή, θέμα optimization. Η δύναμη του Series S. Την ξέρεις. Από την αρχή την ξέρεις. Mm-hmm. Όσο μπορεί να αντέξει. Άμα πας να του πετάξεις κάτι που δεν μπορεί, δεν μπορεί ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Και ακόμα αυτό που διάβασα για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι ακόμα και το PS5 και το Series X λέει το φτάνει στα άκρα. Δηλαδή τα ζορίζει πολύ τα μηχανήματα. Άρα δεν φταίνεται οι κονσόλες. Δεν μπορεί το PS5 και το Series X να ζορίζονται αυτή τη στιγμή. Α, κάτι πάει λάθος. Και το παιχνίδι δεν είναι το γραφικό το να πάει τι είναι αυτό που βλέπω. Δεν είναι. Κάτι πάει λάθος. Όλο αυτό. Πώς χρησιμοποιεί τους πόρους του κάθε μηχανήματος. Ακριβώς. Αλλά βρήκαμε ευκαιρία πάλι να θάψουμε το καημένο το S, το οποίο όπως είπα στο πάρτι, αν ήταν άνθρωπος με αυτά που είχε ακούσει, θα είχε αυτοκτονήσει να πούμε. Εντάξει. Έλεος. Πραγματικά, έλεος με το S. Πραγματικά. Το S στο Xbox
για κάποιους, όχι για κάποιους, το S τη γενιά αυτή των Series έσωσε πολύ μεγάλη παρτίδα του Xbox να παραμείνει στην αγορά. Γιατί, γιατί όταν τα X και τα PS5 δεν είχαν τους, πώς τα λέγανε, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Δεν υπήρχε διαθεσιμότητα λόγω των chipset. Το Series S ήταν το μοναδικό που βρίσκανε, που μπορούσε να πουληθεί και ήταν μια next gen κονσόλα και μπορούσε να παίξει τα παιχνίδια σου πολύ οικονομικά. Εδώ. Έτσι μπήκε. Έτσι μπήκε. Έτσι μπήκε. Series S μπήκε. Έτσι. Αλλά όχι, εκεί. Να το θάψουμε το Series S. Να το θάψουμε. Σκύλος μαύρος. Σκύλος μαύρος είναι το Series S. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει σηκωθεί στο YouTube το δεύτερο επεισόδιο του περιπλανόμενου gamer με τον Pitendo και τον Mercury. Mercury. Το οποίο, παιδιά, θα γελάσετε πάρα πολύ, σας το εγγυώμαι αν το δείτε. Ετοιμάζεται και τρίτο φυσιολογικά αυτή την Κυριακή. Όποιος άλλος θέλει να πάρει μέρος, είτε επικοινωνεί με τον Pitendo είτε επικοινωνεί με εμάς, είναι εντός Αθηνών, υπάρχει πρόσβαση με συγκοινωνία. Έρχεται ο Πιτεντάρας, έρχεται στο χώρο σας με το φορητό Series S, το οποίο έχει πάει πίσω τη γενιά, και παίζετε παιχνίδια και σας γνωρίζει και το υπόλοιπο community. Έβαλα το link. Με το Mercury φυσικά το βίντεο κατέληξε να γίνει σιωπή των αμνών, περίπου. Ναι, έρχεται στο χώρο σου και σου κάνει και συσιακό μασάζ εσένα. Να ξέρεις ότι πρέπει να τον ταΐσεις και να τον ποτίσεις, άρα πρέπει να είσαι φοδιασμένος. Είναι, πώς είναι με τα κέρματα. Έτσι. Για να δουλέψει ένα μηχάνημα θέλει κέρματα. Πάρτε ιδέες. Από το θέλει, δεύτερο επεισόδιο, πάρτε ιδέες. Θέλει μεζέ και... και ποτό. Θα πω το... Γκανταντολοφόνη. Καλησπέρα. Ναι. SSD upgrade για το Series X, άμα θέλεις. Αυτό είναι μόνο η εξωτερική κάρτα. Κάποια στιγμή, τώρα πρόσφατα, το είχαν βγάλει και σε προσφορά της Western, Western Digital, Digital, το οποίο είχε πάει στα 159. Ναι. Το 1 τέρα. Παιδιά, εγώ πιστεύω θα πέσουν οι τιμές. Και θα ανοίξει κι άλλο η αγορά. Ναι, θα πέσουν. Έσπασε την πατέντα με την με τη Western Digital. Οι Κινέζοι παρεπιπτόντως ακόμα δεν έχουν καταφέρει να τη σπάσουν. Πολύ περίεργο αυτό, δηλαδή πάρα πολύ περίεργο. Δεν μπόρεσαν ακόμα να σπάσουν την πατέντα για να πάρουμε πιο φθηνούς SSD. Αλλά δεν η μόνη είναι, λύση... Δεν είναι αυτό. Είναι κλειδωμένο το firmware μέσα στις κονσόλες, το Series S και το Series X. Μιλάμε για τους Κινέζους, ρε μαλάκα. Εδώ έχουν σπάσει τα iPhone, ας πούμε. Ρε φίλε, υπάρχουν σκληροί δίσκοι, υπάρχουν adapters οι οποίοι μπαίνουν κανονικά, δουλεύουν, αναγνωρίζονται. Το θέμα είναι ότι το firmware το, μέσα στην κονσόλα δεν αφήνει να κάνεις δουλειά στο σκληρό, ό,τι σκληρό και να του βάλεις. Δεν παίζει ρόλο, δηλαδή, δεν είναι το firmware στο σκληρό, είναι το firmware μέσα στην κονσόλα που φρενάρει οτιδήποτε άλλο. Άρα η μόνη σου λύση είναι αυτή. Η άλλη λύση είναι ένας εξωτερικός κλασικός USB 3 και μεταφέρεις τα παιχνίδια από τον ένα στον άλλον, το οποίο δεν παίρνει πολύ χρόνο. Η αλήθεια είναι. Και αν είναι εγώ SSD κιόλας. Ναι, εγώ αυτή την επιλογή έχω προς το παρόν. Γεια σου ρε Πάνο, καλώς στο Ρετρόπολης. Καλώς τον. Νομίζω έχει ενέργεια σήμερα ο Πάνος. Νομίζω το group, βγάλε ανακοίνωση για το group ότι έχει γενέθλια, δεν ξέρω αν ο Πάνος έχει γενέθλια. Ό,τι και να έχει, χρόνια πολλά Πάνο, δεν σου τραγουδάμε γιατί είναι λίγο επικίνδυνο τέτοια ώρα. Θα ξεκινήσουμε, θα έχουμε αστυνομίες και τέτοια. Αν ήταν πιο νωρίς, μπορεί να σου ρίχναμε ένα happy birthday to you. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Έχουμε και για το Series X, έχουμε και για το Series S. Εσύ έχει, ο Πάνος έχει, μπράβο. Τα 25 νομίζω. Νομίζω 24 κλείνει. 24 κλείνει. Πάει σε 23. Έλα. Είναι το achievement. Ναι, κατεβαίνουμε με τα 30. Ναι. Δώσαμε το achievement. Ναι, ναι, ναι.
Α, ωραία. Πήρε και το achievement, το happy birthday. Άμα γίνει περιπλανόμενος gamer πιτέντο με σινιωράκι, νομίζω θα είναι το πρώτο βίντεο για το OnlyFans. Νομίζω θα είναι το πρώτο βίντεο. Και η αρχή έγινε. Όχι, άκου, άκου. Η αρχή έγινε. Πιτέντο, πιτέντο σινιωράκι στον καναπέ και από πίσω θα είναι ο τυπάς που είναι σε όλες τις τσιτσόντες, ο Θάνος με το μουσί, έτσι όπως είναι με το μουσί. Και θα παίρνει έτσι μάτι κρυφά-κρυφά, καταλαβες. Περίμενε. Μαύρους δερμάτινους καναπές και τρίποδο. Ναι, 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 και τρίποδο. Για casting. Για casting. Νομίζω βγήκε επεισόδιο τρελό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Που μου έδωσε challenge ο Pitendo, έτσι. Τι challenge. Να παίξουμε PvP Halo. One by one. Εσύ με τον Pitendo, θα παίξει με το cheater controller ή με το... τις κόλλες, τις καφέ κόλλες εσύ έβγαλε τα controller ή ακόμα. Τις έβγαλε, τα κατάφερε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν, δεν έχει κάτι άλλο. Τα ποδόσφαιρα, η City με τη Real είναι στο 1-1 και η Bayern με την Arsenal στο 1-0. Άρα περνάει η Bayern προς το παρόν. Άρα μπορεί να προλάβετε και καμιά παράταση στο City Real. Λοιπόν, δράση ζωγραφική, στείλτε τις ζωγραφιές των παιδιών ή τις δικές σας ή οτιδήποτε μέχρι το Σάββατο 20 του μηνός, μέχρι και το Σάββατο 20 του μηνός, για να τις μαζέψουμε και να μπορέσουμε να στείλουμε και τις λαμπάδες. Ναι, για να προλάβουμε, πιέζουμε το χρόνο για να προλάβουμε να σας στείλουμε τις λαμπάδες για τα παιδιά. Ναι, να τις έχουν το Πάσχα. Δηλαδή, όλο το... Μην τις πάρουν μετά το Πάσχα. Άρα, δράση ζωγραφική, τρίτη χρονιά. Δεν πίστευα ποτέ ότι μια τέτοια ιδέα έτσι θα είχε τέτοια ανταπόκριση, αλλά πολύ το χαίρομαι. Giveaway από τον Ανιτάκη, το ροζ το χειριστήριο. Giveaway ο Βάσκο, the Gamma, όχι ο Βάσκο από το Starfield. Ο οποίος, χωρίς γάμα. Χωρίς γάμα, γάμα τα είναι. Τον παραγγείλαμε πέρσι, το, αυτό θα έρθει το Μάιο, μάλλον Ιούνιο. Giveaway 3 εκπτωτικοί κωδικοί 100 ευρώ για αγορά Series X από τα Nokshop, από τα Nokshop, και δεν είναι το γιατί είναι δύο πλέον, Κηφισιά και Περιστέρι. Τι άλλο? Οι τρεις προσφορές. Α, οι τρεις προσφορές που τρέχουν για μπαταρίες, για χειριστήρια, για το Elite το Core το 2 και για το μπλε το χειριστήριο. Αυτά. Και έρχονται κι άλλα. Πολύ. Για άλλη μια φορά. Είμαστε τρεις εκπομπές πριν το 100. Έχουμε ήδη προσφορά για καλεσμένο στην 100η εκπομπή. Πρωτομαγιά είναι. Έχουμε προσφορά για καλεσμένο. Μαγιά δεν είναι στην 100η. 97, 98. Α, ναι, ναι, έχουμε προσφορά, ναι, αλλά δεν ξέρω αν θα τη δεχτώ. Θα εξαρτηθεί. 8. 8 του μηνός είναι 100η. 8 Μαΐου είναι 100η. 8 Μαΐου είναι 100η. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, κανείς δεν το περίμενε. Σήμερα. Ναι, κανείς δεν το περίμενε. Ένα απόγευμα το κάναμε για πλάκα. Και περνάμε καλά. Λοιπόν, αυτό έχουμε τράει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Να περάσετε καλά και όμορφα. Παρασκευή δεν ξέρω. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Θα δούμε. Αύριο τα παιδιά παίζουν Halo. Η Call of Duty. Ρεκφέστε, λέγαμε προηγουμένως. Όχι, ρε, όχι. Το συζητάγαμε. Και ρε, είχαμε να παίξουμε. Όχι, όχι, ρε. Όχι. Δεν ξέρω, τα παιδιά αύριο θα κάνουν Halo. Δεν θυμάμαι. Α, Call of Duty είναι αύριο. Call of Duty. Greek Game Pass Tournaments. Οι οποίοι την Τρίτη κάναμε και τον πρώτο αγώνα Φόρμουλα 1 από το τουρνουά των 6 αγώνων. Μπορείτε να μπείτε και να τα δείτε εκεί. Το Σάββατο το βράδυ As Dusk Falls Co-op Stream, όπως τελειώσαμε το The Quarry, έτσι θα πάμε και αυτό παρέα, όποιος θέλει μπαίνει Twitch. Παρασκευή απόγευμα ίσως σας έχω Fortnite. Εκεί είναι με τον πιτσίρικα που παίζετε. Θα παίζει η μαμά με τον πιτσίρικα την Παρασκευή το απόγευμα. Ωραία. Θα παίζει γέλιο. Ακόμα καλύτερα. Αυτά. Κουλιφάρα Σαμ. Λοιπόν.
Πριν σας καληνυχτήσω, εγώ θέλω να πω ότι δείτε το Halo τη σειρά για να σχηματίσετε εσείς τη δική σας άποψη. Μην πιαστείτε από αυτά που είπα εγώ. Εγώ τα λέω γιατί έχω διαβάσει και αρκετά από τα βιβλία. Είναι η καψούρα μου. Ωραία, το Halo. Και γι' αυτό και το ξεσπασμά μου. Δείτε την, σχηματίστε τη δική σας άποψη. Μην πιαστείτε σε αυτά που είπα εγώ καθαρά. Και αν θέλετε μετά το ξανασυζητάμε. Τι φοράς. Αυτό ήθελα απλά να πω. Καλό βράδυ από εμένα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Κουλήφι. Παιδιά, καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους. Μην ξεχνάτε να περνάτε υπέροχα και να χαλαρώνετε. Όποτε βρίσκετε χρόνο, το λέω συνέχεια και σε stream, να χαλαρώνετε. Να βάζετε ένα παιχνιδάκι, όποιο και αν είναι αυτό, και να κάθεστε να το ευχαριστιέστε. Μα ή μισή ώρα είναι, ή μία ώρα είναι, να κάθεστε να το απολαμβάνετε με την ησυχία σας. Keep Xbox. Καλό βράδυ. Έλα, πες το. Να ακούγεσαι. Κλείσε την κράκη. Πάντα θεμάσαι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, ενδιάμεσα τα stream που τρέχουν στο Twitch από όλη την παρέα. Ήδη το έχει ανοίξει ο άλλος για να παίξει. Λεγκολίνα, Πιτέντο, ο Μιχάλης, ο The Thing of Human και ο Κουλήφης μας. Φιλιά στα μούτρα και Spartans out. Και μην ξεχνάτε, εγγραφή στα κανάλια του Αλεμάρ. Κάτω στην περιγραφή υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Xbox Hellas. Keep Xboxing.